Οι μικροί μαθητές του 10ου, του 11ου καθώς και του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης υποδέχθηκαν την άνοιξη με τα χελιδονίσματα τραγουδώντας τα κάλαντα της πιο φωτεινής εποχής του χρόνου έξω από το Δημαρχείο της Πρωτεύουσας του Εύρου. Οι μαθητές και μαθήτριες έφτασαν στο κέντρο της πόλης με τις λουλουδένιες χελιδόνες και τα στολισμένα καλαθάκια τους με φύλλα δάφνης καθώς και φύλλα κυσού. Εκτός από τα κάλαντα της Άνοιξης, οι μαθητές χόρεψαν στους ήχους των παραδοσιακών ποιημάτων του Γεώργιου Βυζίνου. Κι αυτή παντρεύτηκε ξανά, τραλά, τραλά, τραλαλαρά, τριγέννησε στα ξένα τραγούδια ξακουσμένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έθιμο του χελιδονίσματος είναι το χαρακτηριστικό καλωσόρισμα της Άνοιξης που τα παιδιά της σχολικής ηλικίας, κρατώντας ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού, γυρνούσαν στα σπίτια της περιοχής τους και τραγουδούσαν για τον ερχομό της Άνοιξης και την επιστροφή των χελιδονιών. Στη δράση συμμετείχε και φέτος ο μουσικοσυνθέτης εκπαιδευτικός Χρήστος Χατζόπουλος. Σήμερα ήρθαμε εδώ στο Δημαρχείο, όλοι μαζί, τρία σχολεία, το 10ο, το 11ο και το 12ο, για να ψάλουμε τα χελιδονίσματα. Είναι τα κάλαντα της Άνοιξης, ένα πανάρχιο έθιμο που γίνεται στην πόλη μας, έχει αναβιώσει τα τουλάχιστον τελευταία 10 χρόνια. Από το σχολείο μας συμμετέχουν μαθητές από την 3η τάξη έως την 6η δημοτικού. Είναι ένα έθιμο πανάρχιο, όπως είπε και η συνάδελφος, υμνεί τον ερχομό της Άνοιξης και ουσιαστικά ζητάει από τη φύση να είναι έφορη και να αποδώσει καρπούς. Τα παιδιά φτιάξαν χελιδόνες, τις κράτησαν στα χέρια και πέρασαν την κάθοδο τραγουδώντας μέσα στην πόλη. Σήμερα με τα κάλαντα της Άνοιξης δείξαμε στον κόσμο και τη συνεργασία των σχολείων. Τα τρία σχολεία, το 11ο, το 12ο και το 10ο, παρουσίασαν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, τον ερχομό της Άνοιξης. Οι μαθητές μας ήταν από τα τμήματα της 6ης, της 3ης και της 4ης. Με αυτόν τον τρόπο καλωσορίζουμε τον όμορφο καιρό, τη φύση και όλη αυτή την καλή διάθεση. Ένα έθιμο που εδώ και 22 χρόνια έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, σήμερα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Εξελίσσεται, τα παιδιά από φέτος τραγουδούν και χορεύουν σε παιδικά ποίηματα του Γεώργιου Βυζίνου, γι' αυτό και λέμε σαν χορεύουν τα χελιδόνια. Μέσω των στίχων λοιπόν, του ελληνικών στίχων της ποίησης του Γεώργιου Βυζίνου και των ελληνικών χορών και ρυθμών, τα παιδιά μειούνται στον ελληνικό πολιτισμό και στην ελληνική παράδοση από την πολύ μικρή τους ηλικία. Τα χελιδονίσματα είναι η συνέχεια από τα χελιδονίσματα των αρχαίων Ελλήνων και τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς της 1ης Μαρτίου, που μετά το 153 π.Χ. οι Ρωμαίοι την όρισαν την 1η Ιανουαρίου. Με τόσα πολλά παιδιά και με τόσο ωραία παραδοσιακά κάλαντα τραγούδια, φαίνεται πως ήρθε η Άνοιξη. Μας το είπαν με τον ωραιότερο και τον πιο μελωδικό τρόπο οι μαθητές, τα Αλεξανδροπολιτάκια από το 10ο, 11ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μεταλαμπαδεύουν την παράδοση, τα κάλαντα χρόνο με το χρόνο, από τάξη τάξη, από σχολείο σε σχολείο, από γενιά σε γενιά. Αν θέλετε, με τους αρχικούς εμπνευστές, τον κύριο Χατζόπουλο τον Χρήστο αλλά και τον κύριο Παπαδόπουλο τον Δημήτρη, αντίστοιχα στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη, σιγά σιγά αυτό κάθε χρόνο να γίνεται έθιμο, να γίνεται ένα έθιμο και εδώ στο Δημαρχείο, ένα πολύ ευχάριστο διάλειμμα. Έτσι, συνοδεύουμε σιγά σιγά ότι έρχεται η Άνοιξη, ο καιρός έτσι κι αλλιώς βοήθησε σήμερα, τα χελιδόνια ήδη έχουν έρθει. Οπότε, τι ωραιότερο να καλωσορίσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την αναγέννηση της φύσης και όλα αυτά τα πολύ όμορφα που φέρνουμε, την άνοιγμα της καρδιάς, το άνοιγμα της ψυχής, γιατί όχι και το άνοιγμα του μυαλού, ο καλός καιρός και όλες οι ομορφιές που δίνει η επαφή με τη φύση.